Με μεγάλη μας χαρά έχουμε απόψε μαζί μας τους ανθρώπους μας μπάσκετ του Εργοτέλη, αυτούς που κινούν τα νήματα, να το πω έτσι, διοικητικά και τεχνικά, γιατί είναι ο υπεύθυνος του τμήματος ο Βαγγέλης ο Γιαννουλάκης. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και τον καλό μας φίλο, τον Γιάννη. Τον προπονητή, τον Γιάννη τον Βισκαδουράκη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς σας βρήκαμε. Και νομίζω πως είναι ευθύνη και βαριά μάλιστα να είσαι σε μια ομάδα σαν τον Εργοτέλη που έχει ιστορία. Και εγώ θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί ξέρεις ότι είμαι και της ιστορίας άνθρωπος, ειδικά αθλητικές ιστορίες. Διότι ο Εργοτέλης Λευτέρη φέτος είναι σε μια επαιτειακή χρονιά. Mm-hmm. Κλείνει 90 χρόνια ζωής. Και βεβαίως και το τμήμα του μπάσκετ στον Εργοτέλη είναι πολύ σημαντικό και πολύ ιστορικό. Είναι από τα πρώτα τμήματα μπάσκετ στην Κρήτη. Έτσι. Ναι, είναι ένα τμήμα από τα πρώτα που δημιουργήθηκαν. Mm-hmm. Από το 1968, ήδη μετράει 52 χρόνια ζωής, όταν ο σύλλογος έχει ήδη 90 χρόνια ζωής. Φέτος συμπληρώνουμε 90 χρόνια ζωής. Και ωραία χρονιά αυτή που είπες τώρα, εντάξει, πρόεδρε. Λοιπόν. Ναι, ήταν μια ιστορική χρονιά, γιατί η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ έγινε το 1968. Ίσως επηρέασε αυτούς που Δεν ξέρω, ίσως ήταν και μια συγκυρία. Τότε βρέθηκαν κάποιοι Ηρακλειώτες που αγαπούσαν το άθλημα. Με τον Μιχάλη του Δασκαλάκη και κάποιους άλλους, ναι. Και έγινε η πρώτη ομάδα του Εργοτέλη. Να δούμε όμως, Λευτέρη, αν μπορεί να δείξει και η κάμερα αυτό που κρατάει ο πρόεδρος μαζί του. Βέβαια, διότι θα το δείξουμε. Είναι ένα μπλουζάκι που έχει πάρει πάρα πολύ κολακευτικά σχόλια. Αυτό είναι ένα μπλουζάκι με το επαιτειακό σήμα. Ένα επαιτειακό, έτσι. Ναι, με τη το σήμα το δημιούργησαν κάποια παιδιά που έτρεξαν τον Αραστέχνη Εργοτέλη. Mm-hmm. Και εμείς κάναμε κάποια μπλουζάκια, τα παίρνουν οι αθλητές μας και οι φίλοι της ομάδας, το οποίο έχουν το λογότυπο του Εργοτέλη. Και το φέραμε εδώ, το χαρίσουμε στο φίλο τον Γιώργο. Έτσι. Φυλασσόμεθα να φέρουμε για σένα κάτι άλλο. Την επόμενη φορά, εμείς θα λέμε τακτικά ούτως ή άλλως. Θεωρώ, Λευτέρη, ότι είναι πάρα πολύ όμορφη αισθητικά δουλειά. Δηλαδή, το σήμα σε συνδυασμό με το 90, πώς γράφηκε. Γιατί το λέω αυτό, επειδή όταν άκουσα τα ποσά που δόθηκαν για να φτιαχτεί το νέο σήμα της Γιουβέντους, για να γίνει ένα απλό γράμμα. Για να δώσουμε αυτή την πληροφορία. Ένα απλό γράμμα που χρειάστηκαν σχεδόν. Νομίζω κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ έφτασε να πάρει ο δημιουργός. Για δεν μας είπατε πάντα το σήμα. Για ένα γράμμα. Για ένα γράμμα. Ναι, ναι. Τρελάθηκα και θεωρώ ότι δεν είναι και ομορφότερο από το προηγούμενο σήμα της Γιουβέντους, παράδειγμα. Αυτό από την πρώτη μέρα που το είδα το μπλουζάκι, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αλλά θέλουν να συνδυάσουν στον Εργοτέλη φέτος την χρονιά των γενεθλίων με επιτυχίες. Εντάξει, πάντα ο Εργοτέλης είναι ανταγωνιστικός όπου και αναγωνίζεται. Τώρα, συμπτωματικά, φέτος που είναι μια χρονιά επαιτειακή και εορταστική και εμείς έχουμε δουλέψει αρκετά, έχουμε δουλέψει σε καλύτερες βάσεις από τα προηγούμενα 2 χρόνια, θέλουμε να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερες επιτυχίες μέσα στα γήπεδα. Mm-hmm. Αν αυτό είναι για την αντρική ομάδα ή άνοδος στην επόμενη κατηγορία, το θέλουμε και θα παλέψουμε γι' αυτό. Εντάξει, είναι τώρα αυτό ο σκοπός, ας μην κρυβόμαστε. Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος. Δεν κρυβόμαστε, το λέμε, είμαστε Εργοτέλης και πάντα θέλουμε να. Διακρινόμαστε όσο γίνεται. Δεν το έχουμε καταφέρει τις 2 προηγούμενες χρονιές. Φτάσαμε στο τελικό. Χάσαμε σε λεπτομέρειες. Αλλά φέτος νομίζω ότι είναι η χρονιά μας και θα δυσκολευτούν πάρα πολύ όσοι μας αντιμετωπίσουν. Αυτό τουλάχιστον. Τι λέει και ο coach. Στον coach πέφτει το βάρος τώρα. Όταν βάζει η διοίκηση τέτοιο στόχο. Μάλλον δεν ήθελε, είδα τι καλό πρόεδρο έχω. Δεν ήθελα να μεταφέρει το άγχος του αυτοσκοπού του πρωταθλήματος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φέτος. Πιο δυνατά από κάθε άλλη χρονιά, από τις 2 προηγούμενες που εγώ έχω την τιμή να είμαι στη θέση του προπονητή της ομάδος. Η ομάδα, ναι, έχει θέσει σαν στόχο το πρωτάθλημα. Να συμπληρώσω εγώ ότι είναι και επέτειος 10 χρόνων, γιατί πάλι είχα την τιμή να είμαι μέλος της ομάδος από την τελευταία χρονιά που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα Κρήτης, τότε σαν παίχτης εγώ. Εύχομαι λοιπόν να τα καταφέρω και πολλές σαν προπονητής. Πολλές συγκυρίες λοιπόν μαζεμένες φέτος. Δεν ξέρω αυτό πρέπει να είναι θετικό ή αρνητικό. Όχι, είναι θετικό. Θετικό είναι. Στη θετική πλευρά εννοείται και νομίζω σας δίνει και το έναυσμα για να πάτε ψηλότερα και πιο δυναμικά στην πορεία. Είναι σημάδια θετικά. Ναι. Εύχομαι και το Μάιο αυτά τα σημάδια να αποδειχτούν σωστά. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον η γενιά μας πρόλαβε να βλέπει μπάσκετ από τον Ιωαννίδη και μετά, έχουμε γίνει όλοι προληπτικοί. Ναι, βλέπαμε τα σακάκια του Ιωαννίδη να μπαίνουν, να βγαίνουν για να κερδίσει ένα παιχνίδι. Τότε στα γούρια που έκανε ο coach, είμαι σίγουρος ότι είστε προληπτικοί και εμείς έχουμε τα γούρια μας, εντάξει. Κοιτάξτε, εντάξει, σίγουρα σαν προπονητής μπορεί να μην είναι θέμα γούρι ή να το ονομάσουμε σαν γούρι, αλλά πρέπει να είναι κάποιες συνήθειες. Έτσι θεωρώ εγώ ότι. Θα χαρακτήριζα μάλλον τα δικά μου σε εισαγωγικά γούρια, συνήθειες που σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο άνετα, πιο ασφαλής, πράγματα που σε κάνουν λίγο πιο δυνατό πριν
τον αγώνα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, αν αυτό θέλουμε να το αποκαλούμε πρόληψη, όχι πρόληψη, ότι κάποιο είναι προληπτικό. Ναι. Αλλά σίγουρα ο καθένα έχει μια ρουτίνα, όπω φαντάζομαι και εσεί που πάτε στη δουλειά σα. Να έρθετε εδώ, έχετε μια ρουτίνα η οποία σα κάνει να αισθάνεστε λίγο πιο άνετα. Έτσι και εμεί φροντίζουμε αυτή η ρουτίνα μα να είναι συγκεκριμένη, ούτω ώστε να μα δίνει όθηση. Μάλιστα. Γιώργο, με επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο. Παρατηρώ το και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια μια αλλαγή στον τρόπο σκέψη και των ιδιοκτών προ του προπονητέ. Βλέπω ότι επιλέγουν νέου ανθρώπου. Είναι και ο Γιάννη ένα πρόσωπο από αυτά. Ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτή η ειδοποιώς διαφορά, ας πούμε, των νέων ανθρώπων με την παλαιότερη γενιά? Καταρχήν, ειδικά στον αγωνιστικό αθλητισμό, ναι, τα συμφέροντα είναι πολύ μικρότερα, πρέπει να δοκιμάζεις. Και αθλητισμός σημαίνει νιάτα καταρχήν. Mm-hmm. Αυτό είναι για όλα τα πόστα. Από παράγοντα μέχρι τον τελευταίο αθλητή. Στην περίπτωση του Γιάννη, τον Γιάννη τον ξέρω πολλά χρόνια, τον είχα προλάβει και παίχτη στον Εργοτέλη, τον έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην ομάδα, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και όταν μετά από πολλά χρόνια βρεθήκαμε στη θέση να ψάχνουμε καινούργιο προπονητή για την αντρική μας ομάδα, ήταν η πρώτη σκέψη ο Γιάννης. Ο ίδιος ο Γιάννης μετράει αρκετά χρόνια στα πόστα ανδρικών ομάδων, έχει φτάσει και μέχρι την Α2. Είναι καιρός να πάρει ένα γεμάτο πρωτάθλημα. Πέρα από αυτό, και νομίζετε ότι υπάρχει και μια καλύτερη έτσι διασύνδεση στην νοοτροπία και στη λογική, στο παιχνίδι μεταξύ προπονητή, ενός νέου προπονητή με την ομάδα? Σίγουρα, νέος προπονητής σημαίνει και νέες σκέψεις, συνήθως. Μάλιστα. Τώρα, στην περίπτωση του Γιάννη, και ο Γιάννης εξελίσσεται μαζί με την ομάδα και βελτιώνεται μαζί με την ομάδα και δουλεύει καθημερινά για να είναι και ο ίδιος καλύτερος. Μάλιστα. Όμως, εντάξει, ο Εργοτέλης έχει και πιστούς φιλάθλους, είναι μια ομάδα που έχει ένα μέσο όρο ηλικίας και στην κερκίδα τέτοιο που κάνει ένα κράμα όλο αυτό. Ο Εργοτέλης είναι καταρχήν, λέμε ότι έχουμε το λόχο του 300 του Λεωνίδα εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος δεν χάνει σε αριθμό. Λοιπόν, εντάξει, εμείς είμαστε τυχεροί γιατί καταφέρνουμε και φέρνουμε στα παιδιά των Ακαδημιών το πνεύμα του Εργοτελίτη έντονα και στηρίζουν την ομάδα. Και νομίζω ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές και όσο πλησιάζουμε στο τέλος του πρωταθλήματος, θα είναι πολύ ο κόσμος που θα στηρίξει την προσπάθειά μας. Και πάντα βέβαια έρχονται και πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι και βλέπουν την ομάδα. Μπράβο. Να πάμε και στα πιο αγωνιστικά. Βέβαια. Καθώς μιλάμε και βλέπουμε εδώ και αρκετή ώρα και πλάνα από το παιχνίδι με το Ηράκλειο, είπαμε ότι ήταν ντέρμπι, το είπε και ο Λευτέρης στον πρόλογό του. Σίγουρα είναι σημαντικό να έχουμε ένα δυνατό Ηράκλειο. Είναι μια μεγάλη δύναμη του κριτικού μπάσκετ που κοιμάται, να το πω έτσι εισαγωγικά, τα τελευταία χρόνια. Και είναι σημαντικό να υπάρχει ο ανταγωνισμό, γιατί το να πάρει ο Εργοτέλης ένα πρωτάθλημα χωρίς αντίπαλο, παράδειγμα, αν μπορούσε να γίνει αυτό, δεν νομίζω ότι θα ήταν ότι καλύτερο ούτε και για εσάς, coach. Σίγουρα δεν θα ήταν καλύτερο για τον μπάσκετ της πόλης μας και της Κρήτης γενικότερα. Και μόνο χαρούμενοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον μπάσκετ και που αγαπάμε τον μπάσκετ, πρέπει να αισθανόμαστε που φέτος το πρωτάθλημα ειδικά είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Οι περισσότερες συμμετοχές, εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πρώτα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, η Κρήτη είχε να κάνει πρωτάθλημα με 14 ανδρικές ομάδες και όχι απλά ομάδες, ομάδες καλές που ανεβάζουν τον πύχη για την κάθε ομάδα και το βαθμό δυσκολίας για εμάς που στόχος μας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Ηράκλειο είναι μία από αυτές τις πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Θεωρώ ότι και ο Ηρόδοτος μαζί με εμάς, αυτές οι τρεις ομάδες της πόλης μας είναι πάρα πολύ δυνατές φέτος. Και αυτό βέβαια πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ και την κάθε ομάδα ξεχωριστά, αλλά και το μπάσκετ της τοπικής μας κοινωνίας. Το Ηράκλειο σίγουρα είναι η πιο ιστορική ομάδα της πόλης στο μπάσκετ. Έχει καταφέρει τις μεγαλύτερες διακρίσεις, έχει φτάσει πρώτη εθνική. Νομίζω ότι και για τον Εργοτέλη πλέον και για το Ηράκλειο είναι λίγο το τοπικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά η προσπάθειά τους στο τοπικό πρωτάθλημα δίνει άλλη έγκλη στην ΕΚΑΣΚ και θα φέρει και μεγάλο ενδιαφέρον από τον φύλαθλο κόσμο για να πάει στα γήπεδα της Κρήτης. Πάντως το παιχνίδι έληξε αν δεν απατώμε με 2 πόντους διαφορά. Ναι. Τι συναισθήματα επικράτησαν στον αγώνα, το προηγούμενο ντέρμπι? Είχαμε ξαναπαίξει στο κύπελο πάλι έναν αγώνα που πάλι ήταν στο καλάθι διαφορά. Είναι μάχες. Όλα τα μάτια με το Ηράκλειο είναι μάχες. Πάντα. Σε όλες τις κατηγορίες, όπου και να παίζουμε. Μιλάμε ότι θεωρώ ότι είναι οι δύο ομάδες που μαζί σας είπαμε, τον Ηρόδοτο, σίγουρα θα βρίσκονται στα play-off του πρωταθλήματος
είναι ίσως οι δύο καλύτερες ομάδες. Το Ηράκλειο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, πολύ πιο δυνατό από ό,τι πέρυσι και ενισχυμένο και εκείνο. Οπότε θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλος. Και γι' αυτό τα μάτς είναι και θα παιχτούν, θεωρώ, αν δεν είναι στους δύο πόντους, στους τρεις, θα είναι κοντά. Γιατί και όπως είπε και ο πρώτος, και το μάτς του Κυπέλλου, στο οποίο επικράτησε το Ηράκλειο, εμείς χάσαμε με δύο πόντους. Mm-hmm. Τώρα για εμάς προπονητές δεν είναι καλό αυτό. Έτσι, αλλά δεν πειράζει, είναι καλό για τον μπάσκετ. Έτσι. Αν με ρωτάτε σαν προπονητή, θα προτιμούσα να μην εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι και η επικράτηση της ομάδας μου να ήταν πιο εύκολη. Πιο εύκολη για μια αλλά... ψυχή, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για όλους τους υπόλοιπους είναι καλό. Είναι καλό. Φαντάζομαι το ίδιο για τον κόσμο. Είναι θέαμα. Το θέαμα πάντα είναι αποδεκτό από όλους τους φιλάθλους και αυτό νομίζω χρειάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος που γέμισε το γήπεδο της Αλικαρνασσού έφυγε ευχαριστημένο. Να σταθώ σε αυτό το κομμάτι ότι, και να κάνουμε παρέμβαση ότι φέτος από τα παιχνίδια που έχω δει, όχι μόνο το δικό μας αλλά και των άλλων ομάδων, δεν έχει ανέβει μόνο ο αριθμός των ομάδων, έχει ανέβει η ποιότητα του θεάματος που παρουσιάζουν και βλέποντας τουλάχιστον την ομάδα μου να έχει βελτίωσει σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι έτσι το μπάσκετ γίνεται και πιο θελτικό για, για τον φίλαθλο να πάει, να ξαναπάει, γιατί αν αυτό το θέαμα που βλέπει είναι καλό, έτσι, θα ξανάρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο ότι έχει ανέβει ο αριθμός των ομάδων, έχει ανέβει και το επίπεδο του μπάσκετ του κριτικού, θεωρώ φέτος. Και αυτό ήταν και το ζητούμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Δυστυχώς πιέζει ο χρόνος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο προσεχές μέλλον. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί θέλουμε να πάμε να δούμε πολλά γκολ στην Αγγλία, Γιώργο. Αφού μου επιτρέψει μόνο να του πω, χωρίς ερώτηση, ότι εύχομαι στον μπασκετικό εργοτέλη να βγάλει τα ταλέντα που έχει βγάλει ο ποδοσφαιρικός και τα επόμενα χρόνια να πλασιώνουν τη μεγάλη ομάδα και να πάνε και σε μεγάλη ομάδα. Ήδη νομίζω είναι μια καλή συνταγή. Ένα κορίτσι μας είναι σε κολέγιο με πλήρη υποτροφία. Είναι η Ιωάννα που είχαμε φιλοξενήσει και νομίζω. Σιγά σιγά. Το ελληνικό μπάσκετ περήφανο στο μέλλον.